Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε την 8η Μάρτη, να τιμήσουμε όλες εκείνες τις γυναίκες εργάτριες του προηγούμενου αιώνα που πάλεψαν με θηρία και τέρατα, που πάλεψαν για να βελτιώσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογένειών τους, που πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και δεν λύγησαν απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος της. Είναι φάρος για εμάς σήμερα εδώ τις γυναίκες εργάτριες, τις άνεργες γυναίκες, τις αυταπασχολούμενες, τις φοιτήτριες, τις γυναίκες της βιοπάλης. Μας δείχνουν το δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε για να ζήσουμε καλύτερες μέρες με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Μας δείχνουν το δρόμο της ανυπακοής, του αγώνα, της δύναμη της συλλογικής και οργανωμένης δράσης. Η μέρα αυτή μπορεί να γίνει εφαλτήριο για μαζική συμμετοχή εργαζόμενων γυναικών στα σωματεία, στις σωματιακές επιτροπές, στον αγώνα, στο ταξικά προσανατολισμένο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Να ενταχθούν περισσότερες γυναίκες εργάτριες στην αγωνιστική στάση ζωής και τη διεκδίκηση για όλα όσα μας ανήκουν και μας στερούν η μεγαλοεργοδοσία, οι κυβερνήσεις της, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μας πείσουν ότι η μέρα αυτή είναι η μέρα όλων των γυναικών και πρέπει να είμαστε ενωμένες. Δεν είναι. Οι εργάτριες γυναίκες δεν είμαστε το ίδιο με τη γυναίκα μεγαλοστέλεχος εταιρείας ή με τη γυναίκα μεγαλοεργοδότρια, με τη γυναίκα μέτοχο εταιριών. Δεν έχουμε το ίδιο συμφέρον. Ίσα-ίσα είναι αυτές. Γυναίκα σε πληρώνουν κράτος εργοδοσία. Ίσα-ίσα είναι αυτές που είναι απέναντί μας, που ζουν σε βάρος μας από τη δική μας δουλειά, που ευθύνονται για τη ζωή κόλαση που μας έχουν στρώσει. Δεν είμαστε το ίδιο με τη γυναίκα που συμμετέχει σε μηχανισμούς, κυβερνήσεις και οργανισμούς που παίρνει τη λαϊκά μέτρα και τσακίζει τις ζωές μας. Δεν θα μας πείσουν ότι για την ανισοτιμία της γυναίκας ευθύνεται ο σύζυγος, ο αδερφός, ο φίλος, ο συνάδελφός μας. Για να μας κρύψουν τον πραγματικό αντίπαλο που είναι ο μεγαλοεργοδότης. Για να ξεπλύνουν τις πολιτικές που μας καταδικάζουν στην καταπίεση και την εκμετάλλευση. Γιατί μας θέλουν απομονωμένους και διασπασμένους. Δεν έχουμε τίποτα κοινό με όλους αυτούς που βλέπουν την ανθρώπινη ζωή με όλους κόστους και δεν διστάζουν να τη θυσιάσουν στον βωμό των κερδών τους. Με όλους αυτούς που εμφανίζονται ως υπέρμαχοι των δικαιωμάτων της γυναίκας, αλλά άχνα δεν βγάζουν για τη βία των αντιλαϊκών και αντεργατικών πολιτικών που ασκούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αστικές κυβερνήσεις, τσακίζοντας εργαζόμενους και βιοπαλαιστές, άνδρες και γυναίκες. Δεν τσιμπάμε και δεν συμβιβαζόμαστε με τις ίσες ευκαιρίες στην εργασιακή ζούγκλα που χτίζει και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πατώντας το καλά στρωμένο έδαφος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η ισότητα και οι ίσες ευκαιρίες που λένε εννοούν προς τα κάτω. Αξιοποιούνται για να πιέσουν προς τα κάτω τους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών. Αυτές τις ίσες ευκαιρίες διατυμπανίζει και η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ στην εργασιακή ζούγκλα που ίδιοι έχουν δημιουργήσει μαζί με τις κυβερνήσεις τους. Δηλαδή, η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ, η συνδικαλιστική μαφία, λέει να μειωθούν τα δικαιώματά μας, να ζούμε ακόμα χειρότερα και το κάνει και πράξη καθημερινά. Σήμερα, τον 21ο αιώνα, με τη ραγδαία και εντυπωσιακή ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, φανερώνονται οι τεράστιες δυνατότητες να ζούμε χίλιες φορές καλύτερα. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε όλη σταθερή εργασία με μείωση του εργάσιμου χρόνου και με σταθερό ωράριο. Στη βιομηχανία, σε αρκετούς χώρους δουλειάς, γυναίκες εργάτριες αναγκάζονται να σηκώνουν μεγάλα βάρη, να κάνουν μηχανικές κινήσεις για αρκετές ώρες, να δουλεύουν σε χαμηλές θερμοκρασίες, να δουλεύουν νυχτερινή βάρδια, ακανόνιστα ωράρια χωρίς μέτρα προστασίας. Η επιστημονική έρευνα έχει σήμερα τη δυνατότητα να συμβάλλει στη διερεύνηση και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη μονόπλευρη και εκτελεστική εργασία. Πολλές βαριές, ανθυγιεινές, ρουτινιάρικες εργασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Η εφαρμογή της τεχνολογικής καινοτομίας μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μείωση της επιβάρυνσης και της καταπώνησης του γυναικείου οργανισμού. Η καθολική συμμετοχή των γυναικών στην εργασία μπορεί να εξασφαλιστεί με μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού της μητρότητας.
Οι διαδικτυακές εφαρμογές μπορούν να ενταχθούν στην ιατρική, στην εκπαίδευση και αλλού για να στηρίζουν σε ανώτερο επίπεδο τη σύγχρονη κοινωνική ανάγκη για ένα εκτεταμένο δίκτυο δωρεάν κοινωνικών υποδομών, υγείας, πρόνοιας, παιδείας, καθολικό για όλες και όλους, με εξειδίκευση σε φύλο και ηλικία. Υπάρχει δυνατότητα σήμερα η εργαζόμενη γυναίκα να έχει δημιουργική ζωή, να απολαμβάνει και να συμμετέχει ενεργά στη συλλογική κοινωνική δράση. Να μην είναι η ζωή της δουλειά, σπίτι, φροντιστήρια ατελείωτο άγχος. Να μην είναι η ζωή της ένα άγχος για το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά της, αν θα τα πάρουν στο σχολείο, αν θα αρρωστήσουν, αν θα βρει δουλειά και αν βρει με τι όρους, αν θα την απολύσουν επειδή είναι έγκυος, ποιος θα φροντίσει τους ηλικιωμένους γονείς. Σήμερα η ελπίδα. Φόροι δρόμοι για να ξεριζωθεί η ταξική αιτία της γυναικείας και κάθε κοινωνικής ανισοτιμίας, για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, για το συνδυασμό εργασίας μητρότητας με θεαματική βελτίωση της ποιότητας ζωής, μπορούν να ανοίξουν με την αποφασιστική συμμετοχή των γυναικών στην πάλη. Καταλαβαίνουμε και έχουμε γνώση των δυσκολιών. Όμως, καλούμε τις γυναίκες της βιοπάλης να ακολουθήσουν τον δρόμο που άνοιξαν οι εργάτριες το 1857 στη Νέα Υόρκη και να σκεφτούν ότι τίποτα δεν χαρίστηκε. Ό,τι κατακτήθηκε κερδίθηκε με σκληρούς αγώνες απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος της. Ήταν μόνες. Μάρτι, σύμβολο αγώνα θα μας οδηγεί και τούτο τον αιώνα. Ήταν απλές γυναίκες που πάλεψαν για τις ίδιες και τις οικογένειές τους, για τα παιδιά όλου του κόσμου. Πάλεψαν για το δίκιο τους, έσπασαν τύχη και αναστολές για τα δικαιώματά τους. Τους έδινε δύναμη η οργάνωση, η συλλογικότητα. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα όταν οι εργαζόμενοι, άντρες και γυναίκες, κατάλαβαν τη δύναμή τους και οργανώθηκαν. Δεν βρέθηκε τίποτα να τους σταματήσει, καμία κυβέρνηση, κανένας εργοδότης, κανένας μηχανισμός. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, από αυτό το βήμα σήμερα θέλουμε να εκφράσουμε την τεράστια ανησυχία μας για τις τελευταίες εξελίξεις με τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, αδέρφια μας, στα νησιά του Αιγαίου και στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο. Αναδεικνύεται με τον πιο δραματικό τρόπο η βαρβαρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά και της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης που συμμετέχει ενεργά σε αυτούς τους συμπεριλαμβανιστικούς οργανισμούς. Αυτοί φταίνε που διαλύουν χώρες και ξεριζώνουν λαούς ολόκληρους και μετά εγκλωβίζουν τα θύματα τους σε κάθε είδους φυλακή. Αυτοί φταίνε που δίνουν αέρα στα πανιά της τουρκικής αρχιδιάρχουσας τάξης και της κυβέρνησης του Ερντογάν για να χρησιμοποιούν τις πρόσφυγες κάθε χώρας ως όχημα για να προωθούν τα δικά τους συμφέροντα και να παίζουν τα δικά τους γεωπολιτικά παιχνίδια στην περιοχή. Αυτοί φταίνε για τις εκατοντάδες των νεκρών μεταναστών και προσφύγων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και μικρά παιδιά, για την έκθεσή τους σε όλο και πιο επικίνδυνους δρόμους διαφυγής, για την εκμετάλλευσή τους από τους διάφορους διακινητές που κερδοφορούν πάνω στο υστέρισμα δυστυχισμένων ανθρώπων. Αντί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να κάνει επίδειξη δύναμης απέναντι τόσο στους εξαθλειωμένους και θαλασσοπνιγμένους πρόσφυγες, όσο και στους νησιώτες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δείξει το τζαμπουκά της απέναντι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, που θεωρούν δίκαιη την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία και που δίνουν άλοθη στον Ερντογάν να χρησιμοποιούν τις πρόσφυγες και μετανάστες για τις επιδιώξεις άρχουσας τάξης, τουρκικής άρχουσας τάξης. Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουν οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις. Έξω! Της Νέας Δημοκρατίας να αποχωρήσει τώρα από το κανονισμό του Δουβλίνου και να απαιτήσει
απόφαση ακύρωση της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που μετατρέπουν την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών για να μεταβούν οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού τους. Οι δρασίδηλοι, μισάνθρωποι που κάνουν επίδειξη δύναμης πάνω σε ταλαιπωρημένους ανθρώπους ή μιλούν για εκτοπισμούς των προσφύγων σε ξενονήσια, τα πάνε στα λαγούμια τους και να μην ξαναβγούν, να μπουν πάλι στο αυγό τους. Είναι οι ίδιοι που στους χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι τους έχουν απέναντί τους μαζί με την εργοδοσία που κάνουν τη βρώμικη δουλειά της εργοδοσίας για να τσακίζουν εργάτες, Έλληνες και μετανάστες, αγωνιστές, αγωνίστριες που διεκδικούν καλύτερους όρους δουλειάς. Είναι η φωνή και το χέρι αυτών που μας κάνουν τη ζωή κόλαση καθημερινά. Είναι οι ίδιοι που έχουν ταχθεί με τον αντίπαλο και σπέρνουν το πιο βρώμικο δηλητήριο στη συνειδήση των εργατών. Η προστασία των συνόρων δεν μπορεί να συνοδεύεται με αυτές τις φωνές. Τέτοιες εικόνες προσβάλλουν και υπονομεύουν τους πρόσφατους αγώνες των νησιωτών. Δεν θα καταφέρουν όμως να λερώσουν και να κρύψουν την αλληλεγγύη που έχουν δώσει απλόχερα οι κάτοικοι, τα συνδικάτα και μαζικοί φορείς όλα αυτά τα χρόνια. Τέτοιες αντιδραστικές φωνές πρέπει να μπουν στο περιθώριο, να μην σηκώνουν κεφάλι όσοι σπέρνουν το δηλητήριο του εθνικισμού και του ρατσισμού. Ο λαός μας ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει αλληλεγγύη και πανανθρώπινα ιδανικά. Μπορεί να διακρίνει τον πραγματικό ένοχο να στοχεύει στους πραγματικούς θητές και όχι στα θύματα. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, για τους εργαζόμενους, γυναίκες και άνδρες, ένας είναι ο δρόμος. Η οργάνωση και ενίσχυση της πάλης με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας. Για μόνιμη και σταθερή δουλειά, πλήρη εργασιακά δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις, για δημόσια, δωρεάν, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Η ενίσχυση της ταξικής γραμμής πάλης μέσα στα συνδικάτα, η ενίσχυση του ΠΑΜΕ απέναντι στην ανατρίωση του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Η πάλη της εργατικής τάξης για να πάρει στα χέρια της όλα όσα της ανήκουν, όλα όσα έχει δημιουργήσει με τη δική της δουλειά. Τα σπάστα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και έτσι να κατακτήσει την πραγματική ισοτιμία. Καλούς αγώνες!